Απαιτούμε άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού και των υγειονομικών. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Παγκόσμια ημέρα υγείας σήμερα και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Οι γιατροί των κέντρων υγείας, οι νοσηλευτές και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας υγειονομικοί σπάσανε το φράγμα της σιωπής και από την Κρήτη ως τη Ρόδο, από τη Δράμα ως την Κέρκυρα ακούστηκε η φωνή της διεδίκησης για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για μέσα ατομικής προστασίας για όλο το προσωπικό, για επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας. Θέλουμε από την πλευρά μας σαν Ομοσπονδία να καταγγείλουμε τη χυδαία και αήθη επίθεση που έγινε σε βάρος αυτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή από το ραδιοφωνικό σταθμό του Sky. Πραγματικά μας προξενεί μεγάλη εντύπωση. Δεν θα τα καταφέρουν. Αυτή η φωνή θα ακουστεί ακόμα πιο δυνατά το επόμενο διάστημα. Θα νικήσουμε την επιδημία, θα υπερασπιστούμε την υγεία του λαού μας. Καταλαβαίνετε ότι η έλλειψη σε μέσα ατομικής προστασίας, όχι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο, αλλά και σε όλα, είναι τέτοια που μάσκες οι οποίες κρατάνε για λίγες ώρες στην καλύτερη περίπτωση, χρεώνονται κάθε πρωί στον κάθε εργαζόμενο να τις κρατήσει άλλος για 8 και άλλες για 24 ώρες, αν πρόκειται για γιατρό για εφημερία. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις ακόμα και σε αντισηπτικά, που είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εξαπλωθεί ο ιός. Υπάρχουν ελλείψεις. Πράγματι, τις τελευταίες μέρες και μετά από την κατακραυγή των υγειονομικών έχουν αρχίσει να εφοδιάζονται τα νοσοκομεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτές δίνονται με φιδό. Γι' αυτό εμείς λέμε και συνεχίζουμε να απαιτούμε επαρκή μέσα ατομικής προστασίας για το σύνολο των υγειονομικών, όχι με φιδό. Την επιδημία θέλουμε δημόσια και δωρεάν υγεία. Οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι τέτοιες που στο δικό μας νοσοκομείο σε 260 κενές οργανικές θέσεις που αφορούσαν μια περίοδο κανονική και τώρα καταλαβαίνετε ότι οι ελλείψεις και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, έχουν έρθει μόνο 26 άτομα και εκπαιδεύουμε και άλλους 14 και τα καταγγέλνουμε σε αυτό, ότι έχουν προσληφθεί για το θριάσιο νοσοκομείο και προορίζονται να στελεχώσουν το ιδιωτικό κέντρο Άττικα. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία δίνουν πραγματικά μια μάχη και όχι μάχη μόνο με τον κορονοϊό, αλλά και με την πολιτική που προκαλεί αυτές τις ελλείψεις. Πολλοί από αυτούς, χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό, κάθε βράδυ όταν σχολάνε, σκέφτονται αν έχουν εκτεθεί και αν θα μεταφέρουν στις οικογένειές τους κάτι τέτοιο. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι ήδη έχουν νοσήσει πάνω από 100 συνάδελφοι, πάνω από 500 είναι σε καραντίνα και παρά τις επανειλημμένες μας εκκλήσεις, ούτε μέσα ατομικής προστασίας επαρκή έχουν δοθεί στα νοσοκομεία, ούτε και έχει εξασφαλιστεί καμιά μέρημνα για αυτούς τους εργαζόμενους να μην επιστρέφουν στα σπίτια τους, όντας θετικοί στον ιό και να μολύνουν και τις οικογένειές τους. Σήμερα, που είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Υγεία, πραγματικά είναι συγκινητικό πόσοι εργαζόμενοι, πόσοι απλοί άνθρωποι από πολλούς κλάδους εργασιακούς αλλά και απλοί πολίτες κατακλείζουν τα τηλέφωνά μας και τα email μας για να μας δώσουν συμπαράσταση για τον τιτάνιο αγώνα που γίνεται αυτή την περίοδο από τους υγειονομικούς σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη τη χώρα, σε όλες τις δημόσιες δομές. Είναι όμως εξίσου συγκινητικό ότι δεν μας δίνουν απλά το χειροκρότημά τους ένα βράδυ από τον μπαλκόνι τους, αλλά συντάσσονται με τα αιτήματα που έχουμε διατυπώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για να εξοπλιστούν πλήρως τα νοσοκομεία με προσωπικό, για να ανοίξουν τα κενά κρεβάτια ΜΕΘ, για να ανοίξουν και άλλα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, για να μπορέσουμε να έχουμε επαρκή μέτρα ατομικής προστασίας για όλους τους υγειονομικούς, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την πανδημία. Πραγματικά, η στήριξη όλου του λαού μας συγκινεί και τους καλούμε να συνεχίσουν κόντρα στις σιρήνες εκείνες που λένε ότι πρέπει να βουλώσουν με τα στόματά μας και να κάνουμε απλά υπομονή. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν εκτεθεί και δεν είχαν πουθενά να μείνουν και αναγκάστηκαν με οικογένειες, με υπερήλικες γονείς που μένουν μαζί, να επιστρέψουν μαζί, πάντα με το φόβο αν θα αποτελέσουν και αυτοί πηγή εξάπλωσης του ιού. Και θέλουμε να πούμε και το εξής. Είναι χαρακτηριστικό γιατί ακούγονται οι κυβερνητικές δηλώσεις για χιλιάδες προσλήψεις. Θα είχε ενδιαφέρον να βγουν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης να μας πούν
ενώ όλοι ξέρουμε ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας θα αξίζουν το βάρος τους σε χρυσάφι, επιτρέψτε μου την έκφραση, πόσους εντατικολόγους έχουν προσλάβει για να ανοίξουν αυτά τα κρεβάτια. Στο δικό μας νοσοκομείο, για παράδειγμα, που είναι αυτή τη στιγμή ένα κρεβάτι κλειστό στη μονάδα που δουλεύω εγώ και υπάρχει κλειστή η ΜΑΦ του κέντρου εκαυμάτων, δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας εντατικολόγος και σχεδιάζουν να ανοίξουν κρεβάτια κλειστά σαν λύση έκτακτης ανάγκης, μεταφέροντας προσωπικό που θα λείψει από υπόλοιπες κλινικές. Αυτή είναι η κατάσταση και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας μας. Προσκαλούμε όποιον θέλει από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, από την κυβέρνηση, να κάνουν μία επίσκεψη στην ψυχιατρική κλινική του Θριάσου Νοσοκομείου. Είναι ευπρόσδεκτη να μας πούνε ποιος έχει την ευθύνη που 33 ανθρώπινες ψυχές στιβάζονται, συνοστίζονται και συγχρωτίζονται σε μία κλινική που είναι για 19 ανθρώπους. Ποιος θα έχει την ευθύνη αν κάποιος από αυτούς νοσεί, γιατί δεν γίνονται τα τεστ πριν από την εισαγωγή τους, και το μεταδώσει στους υπόλοιπους ασθενείς, στο υπόλοιπο προσωπικό της κλινικής. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς η πανδημία μπορεί να αξιοποιείται από κάποιους κύκλους, ειδικά κυβερνητικούς, για την επόμενη μέρα μετά την πανδημία και για το μεγάλο ζήτημα που βάζουν αυτοί, που λέγεται περιστολή δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Είναι οι ίδιοι που σήμερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός τόλμησαν στη σημερινή συγκέντρωση των συναδέλφων μας να στείλουν αστυνομικές δυνάμεις και να ζητήσουν από τους εργαζόμενους να σταματήσουν να διεκδικούν το δικαίωμά τους να δουλεύουν με ασφάλεια για αυτούς και τους ασθενείς. Εδώ αυτό που είδατε σήμερα και αυτό που είδαμε και σε όλα τα νοσοκομεία είναι οι υγειονομικούς, οι οποίοι παίρνουν όλα τα στοιχειώδη και παραπάνω από τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Φορούσαμε όλοι τις μάσκες μας, οι περισσότεροι είχαν γάντια, απολυμμένουν καλά τα χέρια τους. Είδατε και πριν από λίγο εδώ, στη δική μας συγκέντρωση, παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ με τη μάσκα και τα γάντια του. Δεν δίνουμε το χέρι μας, χαιρετάμε με τους αγκώνες, παίρνουμε όλα εκείνα τα μέτρα προστασίας. Όμως, αν πάτε παραμέσα στις τουαλέτες που είναι απέναντι από το κηλικείο, θα δείτε ότι δεν υπάρχει σαπούνι για να πλύνει ο άρρωστος τα χέρια του. Άρα, να αφήσουν τα υποκριτικά οι κυβερνώντες και οι υπόλοιποι και να μας πούνε εδώ στο τραπέζι επιτάπητος τι μέτρα έχουν πάρει αυτές τις μέρες. Εγώ δεν λέω τις προηγούμενες, αυτές τις μέρες, τώρα που η καμπύλη της πανδημίας προχωρά, για να θωρακίσουν τα νοσοκομεία και να εξοπλίσουν πραγματικά τις δημόσιες δομές με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ξέρουν πολύ καλά οι υγειονομικοί που έρχονται επαφή με τους διασωληνωμένους ασθενείς με COVID τι μέτρα προστασίας θα πάρουν. Δεν είναι η συγκέντρωση και η διαμαρτυρία. Η διαμαρτυρία είναι κραυγή αγωνίας. Δεν θα ακούσουμε και δεν θα υποταχθούμε σε καμία προσπάθεια τρομοκράτησης, γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας.